Στην Ιαπωνία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αύξηση στα 16 έτη της ηλικίας συνένεση σε σεξουαλική επαφή από τα 13 έτη που ήταν, μία από τις χαμηλότερες παγκοσμίως στο πλαίσιο νομοθετικής μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση των σεξουαλικών επιθέσεων. Η μεταρρύθμιση στην Ιαπωνία, η οποία δίνει περισσότερε διευκρινήσει για τι απαραίτητε προποθέσει για την άσκηση ποινικών διώξεων για βιασμό και ποινικοποιεί την ειδονοβλεψία, εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή. Η κατώτατη ηλικία συνένεση, κάτω από την οποία οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή θεωρείται βιασμό, είναι τα 16 έτη στη Βρετανία και την Νότια Κορέα, τα 15 στη Γαλλία και τα 14 στη Γερμανία και την Κίνα. Το όριο της ηλικία συνένεσης δεν είχε αναθεωρηθεί στην Ιαπωνία από το 1907, όταν υιοθετήθηκε για πρώτη φορά σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, ουσιαστικά στις διάφορες νομαρχίες της χώρας ίσχυαν διατάξεις που απαγόρευαν τις άσεμνες πράξεις για ανήλικους, γεγονός που ανέβαζε στα 18 έτη την ηλικία της σεξουαλικής συνένεσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, οι σεξουαλικέ σχέσεις μεταξύ εφήβων άνω των 13 ετών δεν θα τιμωρούνται, εφόσον η διαφορά ηλικίας μεταξύ του δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια.